Με σαρωτικού ελέγχου, αθρώε συλλήψει και βροχή προστήμων, συνοδεύτηκε καταιγιστική επιχείρηση τη Ελλά στι τουριστικέ περιοχέ του Ηρακλείου. Συνολικά διενεργήθηκαν πάνω από 400 έλεγχοι σε πολίτε, αλλά και 189 σε οχήματα που πέρασαν από τα μπλόκα τη αστυνομία. Έλεγχοι οι οποίοι συνοδεύτηκαν από 22 συλλήψει μέσα σε λίγε ώρε. Η αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας, η διαμόρφωση ενός ασφαλούς πλαισίου διαβίωσης των πολιτών όσο και φιλοξενία των ξένων επισκεπτών αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελλάς, επεσήμανε από το Ηράκλειο που βρέθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Ασφαλώς θα επιμείνουμε να ενταθεί η παρουσία των αστυνομικών μας παντού, ούτω ώστε Όλοι οι κριτικοί και οι κριτικές και όλοι οι πολίτες που επισκέπτονται την Κρήτη να αισθάνονται ασφάλι. Στις 22 συλλήψεις συμπεριλαμβάνονται συλλήψεις για μέθη, στέρησης άδεια οδήγηση, πιστοποιητικών υγείας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για ηχομέτρηση και άγρα πελατών, ακόμη 160 παραβάσεις βεβαιώθηκαν για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην ολονύχτη επιχείρηση συμμετείχαν κλιμάκια αστυνομικών από την ΟΕΠΤΑ, τα ΕΙΡΑ Κλείου και Μεσαρά στι πεζέ περιπολίε, τι ομάδε Δία του πρώτου αστυνομικού τμήματο αλλά και του τμήματο Χερσονήσου στη Μεσαρά το τοπικό αστυνομικό τμήμα κατέγραψε μπαρά συλλήψεων για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών. Στην πρώτη περίπτωση, οι αστυνομικοί του τμήματο Φεστού εντόπισαν αρχικά ύποπτο να ποσότητα χασί σε ένα θάμνο για να ακολουθήσει συντονισμένη επιχείρηση εφόδου στο σπίτι του. Εκεί πατέρα και γιο κατέληξαν με χειροπέδε αφού οι αστυνομικοί τη ΕΚΑΜ, του τμήματο Φεστού, τη ΣΟΠΚΕ και των ΤΑΕ εντόπισαν ένα κιλό και 277 γραμμάρια χασί και σπόρου κάναβη. Εκριζόθηκαν ακόμη Τρία δενδρύλια κάναβη που καλλιεργούσαν οι κατηγορούμενοι σε αγρικία, ενώ κατασχέθηκαν και 500 ευρώ. Επιπλέον, σε μία ακόμη παράλληλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Μεσαρά, συνελήφθη ένα άτομο που είχε στην κατοχή του 207 γραμμαρία κάναβη. Όπω αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, και εκείνο καλλιεργούσε απροκάλυπτα στην αυλή του σπιτιού του 7 δενδρύλια κάναβη τα οποία κατασχέθηκαν.